Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Καρίδη. Τα λέμε χρόνια τώρα, δεκαετίες θα έλεγα, με τον κύριο Καρίδη, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο τμήμα αντισεισμικών κατασκευών. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθύς γνώστης του τι σημαίνει οικοδομή και όλα όσα έχουν να κάνουν με την ασφάλειά της, στατικότητά της. Καλημέρα κύριε Καρίδη, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε λέγοντας το εξής και ρωτώντας σας και ζητώντας την γνώση σας και την εμπειρία σας, που είναι τεράστια. Ένα σπίτι, μια κατοικία, μια πολυκατοικία στην Αθήνα που έχει φτιαχτεί το 1950, έτσι 55 ας πούμε, αντιμετωπίζει προβλήματα, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα στατικότητας χωρίς καν να πληγεί από ένα σεισμό, ή και αν πληγεί ένα σεισμό, από ένα σεισμό? Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι, όπως το είπατε, καταρχήν συμφωνώ με την εισαγωγή που κάνατε σχετικά με την επικινδυνότητα και όλα αυτά τα πράγματα που η χώρα μας είναι εκτεθειμένη στους σεισμούς και αυξάνεται η διακινδύνευσή μας, διότι πάμε και χτίζουμε πλέον παντού. Ανεξαρτήτως εδάφους, ανεξαρτήτως κλίσεων, δηλαδή αν είμαστε κοντά σε πρανοί που μπορεί να κατολισθήσουν, που το συναντάμε κάθε τόσο με τις κατολισθήσεις, ή σε ρέματα, παλιά ρέματα τα οποία τα έχουμε μπαζώσει, καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο η διακινδύνευση αυξάνει για διάφορους λόγους. Είναι το λεγόμενο τεχνολογικό παράδοξο. Και στη διεθνή τεχνική γλώσσα, δηλαδή, ενώ όσο αυξάνεται η ποιότητα των υλικών, εμείς οι μηχανικοί σπουδάζουμε περισσότερο, υπάρχουν τα προγράμματα, υπάρχει δηλαδή μια ανάπτυξη στον τεχνολογικό αυτό τομέα, και όσο οι τεχνίτες είναι καλύτεροι κλπ. Όμως το τελικό προϊόν είναι ότι η διακινδύνευση αυξάνεται για διάφορους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Η πυκνότητα που αυξάνεται, δεν υπάρχουν ας πούμε πολύ ελεύθεροι χώροι, πολλά σπίτια αυξάνονται καθύψως, η παλαιότητα όπως πολύ καλά το τονίσατε, η μίξη λειτουργιών επικίνδυνων, δηλαδή σε περίπτωση σεισμού, βενζινάδικα, φαρμακεία που έχουν έφλεκτα υλικά, ακόμα και εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούν πάλι και αυτά έφλεκτα υλικά κλπ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι τεκμηριώνεται κατά κάποιο τρόπο και αποδεικνύεται και στην πράξη ότι αυξάνεται η διακινδύνευση με την παράδοση του χρόνου. Τι κάνουμε εμείς λοιπόν? Δυστυχώς, αντί να κοιτάξουμε να μειώσουμε αυτό το φυσικό, ας το πούμε έτσι, τη φυσική μείωση της αντοχής των κατασκευών μας και την μείωση της διακινδύνευσης που έχουμε, αντιστρόφως με τις πράξεις μας, το αυξάνουμε. Παράδειγμα, τα Airbnb, όπου πάμε και χαλάμε εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους, όχι μόνο σε κτίρια από σκελετό με μπετόν, αλλά ιδιαίτερα όταν αυτά τα κτίρια είναι παραδοσιακά στα κέντρα των πόλεων, όπου εκεί η ζήτηση είναι μεγάλη για Airbnb. Χαλάμε τα εσωτερικά διαχωριστικά για να τα αντικαταστήσουμε με κινητά χωρίσματα ή με ελαφρά χωρίσματα, θα μπορούσα να πω, τα οποία επεμβαίνουν μέσα στη στατική λειτουργία του πατώματος και ολόκληρου του κτηρίου. Τα υλικά γεράζουν από την άλλη μεριά. Γεράζουν ακόμα περισσότερο με πολλούς τρόπους. Ένας είναι οι συνεχείς δονήσεις που παρουσιάζονται
στις πόλεις. Δηλαδή, κύριε Καρύδη, εμείς εδώ στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή και στην Κορινθία, έχουμε ουσιαστικά ταλαιπωρηθεί και πληγεί από δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, τουλάχιστον δύο. Μιλώ για τον 6,6 Ρίχτερ το 1981 και μιλάμε και για το 1999. Δύο σεισμοί πολύ δυνατοί. Αυτοί έχουν πλήξει τα κτίρια χωρίς εμείς να το ξέρουμε, μάλλον έχουν επιβαρύνει τις δομές. Κοιτάτε, τις έχουν επιβαρύνει υπό την έννοια μόνον ότι έχουν δημιουργήσει προβλήματα τα οποία εμφανίζονται υπό μορφή ρογμών είτε καθιζήσεων του εδάφους και εν γέννη ας πούμε να έχουν δημιουργήσει μια κόπωση των υλικών, αλλά το χειρότερο εξ όλων είναι ότι εδώ πάλι ξαναρχόμαστε και λέμε τα ίδια και τα ίδια πάρα πολλές φορές, ότι από τα 80.000, ένα παράδειγμα θα σας φέρω, από τα 80.000 κτίρια που χαρακτηρίστηκαν ως μη κατοικήσιμα και επισκευάσιμα από το σεισμό του 99, Σπάρτεθα. Ναι. 80.000. Χαρακτηρίστηκαν κίτρινα κτίρια, τα οποία χρειαζόντουσαν επισκευή για να αποχαρακτηριστούν επισήμως. Ναι. Αυτά μόνο γύρω στα 20 με 25.000 αποχαρακτηρίστηκαν επισήμως. Τα υπόλοιπα, είτε με μια υπεύθυνη δήλωση, είτε με διάφορα μέσα κλπ, δεν ελέγχθηκαν από, από το δημόσιο φορέα ώστε να αποχαρακτηριστούν όπως τα άλλα κτίρια τα οποία είχαν επισκευαστεί. Άρα υπάρχει το ερωτηματικό κατά πόσο, όπως το αποκαλώ εγώ, το αντισεισμικό χρώμα, ηρωνικά βέβαια, έχει καλύψει τις ρογμές και έχει αποκαταστήσει τα κτίρια, έχουν πουληθεί, διότι από την άλλη μεριά οι ιδιοκτήτες τους γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έπαθε το κτίριό τους και προφανώς. Θέλω να βάλω μία άλλη παράμετρο, κύριε Καρύδη. Σε λίγο καιρό άνοιγε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ναι. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο για απόκτηση κατοικίας από νέους ανθρώπους. Είναι συγκεκριμένα τα χρήματα που μπορεί να πάρει κάποιος και σίγουρα για κάποιες περιοχές δεν αρκούν για να πάρει ένα καινούριο σπίτι. Κάποιοι λοιπόν θα στραφούν σε σπίτια 40 ετών, 30, 40 Αλία. Και 50 ετών. Αυτά τα σπίτια, που σημαίνει ότι κάποιος θα πάρει ένα δάνειο για 30 χρόνια για να το πάρει, αντέχουν? Δηλαδή ένα σπίτι που θα είναι σε 30 χρόνια 80 ετών, 90 ετών, με οπλισμένο σκυρόδεμα της δεκαετίας του 55-60, αντέχει με δεδομένα και όλα αυτά που λέμε? Κοιτάτε, σε όλους μας τους υπολογισμούς η θεωρητική διάρκεια ζωής των κτηρίων από οπλισμένο σχηρόδεμα που τα υπολογίζουμε για τα 50 χρόνια. Όμως δεν πάβει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για περισσότερα χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να ελεγχθούν διεξοδικά. Διαβρώνεται ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων από τα αέρια, από τα καυσαέρια, από το θιάφι δηλαδή το οποίο υπάρχει στα καύσιμα, και διαβρώνεται το σκυρόδεμα και ιδιαίτερα οι κολόνες οι εξωτερικές από την υγρασία κλπ. Υπάρχει μια γύρανση όλων αυτών των υλικών, όπως το είπαμε, και θα θέλει οπωσδήποτε πριν γίνει η οποιαδήποτε επέμβαση, όπως είναι τώρα, γιατί όταν γίνει η επέμβαση, παρέθεση δηλαδή, τότε έρχεται ο Μπογιατζής και τα καλύπτει. Και δεν μπορούμε να δούμε τι έχει συμβεί. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν από την αρχή να μπορέσουμε ο κάθε ένας ο οποίος θέλει να επέμβει σε ένα παλιό σπίτι, να το αγοράσει ιδιαίτερα, να κοιτάξει την ιστορία του, να κοιτάξει αν είναι χτισμένο σε μπαζωμένο ρέμα. Πώς θα το δούμε αυτό? Πολύ εύκολα. Πρώτα απ' όλα, αν πλημμυρίζει. Γιατί εδώ έρχεται ένα μεγάλο κεφάλαιο, πλημμύρα και στατικότητα των κτηρίων.
Εμείς τι κάνουμε, έχουμε παλιούς χάρτες, πολεοδομικούς χάρτες, πριν από το 50, ναι, όπου εκεί υπάρχουν όλα τα ρέματα που υπήρχαν τότε. Σήμερα ο καινούριος αντίστοιχος πολεοδομικός χάρτης δεν έχει τέτοια πράγματα, είναι μπαζωμένα. Όμως σε περίπτωση μιας νεροποντής, πλημμύρας κλπ, εκεί θα πλημμυρίσει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε θεμελιώσει πάνω σε μπάζα. Με ό,τι αυτό σημαίνει, την τροτότητα των κτηρίων και την γύρανση, την ταχύτητα τη γύρανση των κτηρίων, για να έρθουμε πάνω σε αυτό το θέμα το οποίο πολύ σωστά θίγεται, τη γύρανση των κτηρίων που είναι πολύ πιο σύντομη όταν είναι πάνω σε μπάζα. Εξού και λέμε ότι όταν γίνει σεισμός, αυτά που υποφέρουν πρώτα είναι τα κτίρια πάνω σε μπάζα. Έχω μια άλλη ερώτηση τώρα εδώ, ρωτάει ο ακροατής μας, λέει, αυτά τα κτίρια που οι πολυκατοικίες που χτίζεται η μία δίπλα από την άλλη και ουσιαστικά ενώνονται, προσφέρει ασφάλεια, είναι πιο λιγότερο ασφαλή? Νομίζω ότι όταν λειτουργεί, όταν είναι πολλές πολυκατοικίες ενωμένες, είναι καλύτερα αν έχουν πάρθει κάποια μέτρα, κάποια πρόνοια. Τι ακριβώς, γιατί με ρωτάει εδώ ο ακροατής μας. Αν δεν κάνω λάθος, ισχύει ακόμα ο αντισεισμικός αρμός. Δηλαδή υπάρχει πλέον απόσταση στον αντισεισμικό κανονισμό που ισχύει, υπάρχει απόσταση μεταξύ των κτηρίων ανάλογα με το ύψος του κτηρίου και τους υπολογισμούς που γίνονται. Και έτσι το κάθε κτίριο είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του. Αντιστρόφως, στο παλιό δομικό σύστημα που υπήρχε η συνεχής δόμηση, εκεί πράγματι το ένα κτίριο με το άλλο θα μπορούσε να συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο. Όμως την επλήρωνε τα γωνιακά, τα τελευταία. Όπως το λεγόμενο ντόμινο, όπου χτυπάς το πρώτο και φεύγει το τελευταίο και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε καθηγητά, τώρα βέβαια μέσα σε 10 λεπτά δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα τα θέματα, αλλά μας δώσατε πολύτιμα στοιχεία. Εμείς δεν θα τα αφήσουμε έτσι το θέμα. Πιστεύω θα έχουμε και σύντομα ακόμη μια συνάντηση ραδιοφωνική για να μας πείτε περισσότερα πράγματα, γιατί είναι να μιλήσουμε και για τα δημόσια κτίρια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εμείς βαράμε και τα καμπανάκια, οφείλουμε να ηχούμε τις καμπάνες, καμπανάκια ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι αυτό που θα ξυπνήσει, αν είναι σε λίθαργο, ο κρατικός μηχανισμός, ή θα δώσει μια περαιτέρω όθηση αν έχει όντως συνεργοποιηθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβουλή σας. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω το εξής. Ότι το έχουμε στο DNA μας να μην συντηρούμε τις περιουσίες μας. Είναι, ας πούμε, με τα αυτοκίνητα. Δεν το πάμε στο συνεργείο τακτικά για να δούμε όλα τα... Το ίδιο γίνεται και με τα σπίτια μας. Επεμβαίνουμε χωρίς να ξέρουμε τι επιπτώσεις μπορεί αυτό να έχει, όχι μόνο σε εμάς. Εντάξει, εμείς μπορεί να την γλιτώσουμε κατά το κοινό λεγόμενο. Θα την πληρώσουν όμως οπωσδήποτε οι απόγονοί μας. Επομένως, εάν το όφελος που εμείς προσποριζόμαστε από τις πράξεις που κάνουμε πάνω στα κτίρια που πολλές φορές σας ελγούμε, πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε ότι θα την πληρώσουν η διάδοχή μας. Κύριε Καρίδη, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.